Ακόμη και εκ των υστέρων, εκεί όπου δημιουργήθηκαν δημόσιε και ιδιωτικέ υποδομέ, υπάρχει δυνατότητα να αρθεί η επικίνδυνοτητα σε ζώνε όπω η περιοχή τη Αγία Φωτιά, όπου εκτελήχθηκε η φρικτή τραγωδία. Σύγχρονη τεχνολογία, μελέτη και εκτίμηση για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων κατά περίπτωση μπορούν να αποσοβήσουν τον κίνδυνο τόσο για επιπτώσει σε κτηριακέ δομέ, όσο και για του ανθρώπου. Τώρα πια με ε, σαρωτέ, λέιζερ, εναέριου ε, με τα UAV, μπορούμε μπορούμε γρήγορα μεγαλογισμικά ε, και σε, σε μια ευρύ κλίμακα αλλά και σημειακά σε μια περιοχή ψηλού ενδιαφέροντος αν θέλετε σε μια περιοχή που έχουμε μια παραλία για παράδειγμα υψηλή επισκεψιμότητας ε, όλοι αυτοί να τις αρρώσουμε και να προσπαθήσουμε να κοκκινήσουμε αν θέλετε ζώνες, να πρασινίσουμε ή να δώσουμε κάποια μέτρια διακινδύνευση, επικινδυνότητα και αναλόγως εκεί να προτείνουμε τα μέτρα. Όπω εξηγεί ο κύριο Βασίλη Μαρίνο, καθηγητή γεωλογία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η πρόσφατη τραγωδία αναδεικνύει την άμεση ανάγκη χαρτογράφηση των επικίνδυνων σημείων σε όλη τη χώρα. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να... οι μετρήσει να ληφθούν σε, σε πολύ λίγε ημέρε. Mm -hmm. Η επεξεργασία του μπορεί να διαρκέσει, για παράδειγμα, έτσι ένα μήνα, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να στηθεί και όλο αυτό να προσφέρει. Ε, καταλαβαίνουμε ότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια σημεία ε, και εκεί πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με, να θέσουμε τις ε, υψηλή αν θέλετε διακίνητες Ωστόσο αυτό που αναδεικνύεται ταυτόχρονα είναι η απουσία οποιοδήποτε ανάλογου κρατικού μηχανισμού που θα μπορούσε να φέρει σε πέρας σε ένα τέτοιο έργο. Όπω εξηγεί από την πλευρά του ο Χαράλαμπος Φασουλάς, το ΙΓΜΕ, που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες έναν αντίστοιχο ρόλο, έχει αποδεκατιστεί και υπολειτουργεί. Ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών δεν διαθέτουν το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για ένα τέτοιο έργο. Θεσμικά δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, ούτε κάποια υπηρεσία πλέον αρμόδια που θα μπορούσε να επιληφθεί τέτοιων ζητημάτων. Το ΙΓΜΕ στην ουσία έχει ελάχιστο προσωπικό πλέον ε, στην Κρήτη. Οι δημόσιε υπηρεσίε τη αποκεντρωμένη τη περιφέρεια έχουν ελάχιστου γεωλόγου σε σχέση πριν από μερικά χρόνια. Οπότε ε, δεν ξέρω δηλαδή ακριβώ και με ποιο μηχανισμό θα μπορεί να γίνεται, όπω θα έπρεπε να γίνεται, μια τέτοια παρακολούθηση, τουλάχιστον στι περιοχέ που ξέρουμε ότι έχουν μια επικινδυνότητα αυτή τη μορφή. Όπω εξήγησε ο κ. Μαρίνο, μιλώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Κρήτη TV και την Κατερίνα Σαλαπάτα, κάθε περίπτωση μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με απομάκρυνση βράχων είτε με μέτρα στήριξη και πλέγματα, μειώνοντα σημαντικά του κινδύνους. Μπορούμε να πάμε να επέμβουμε και να μειώσουμε δραματικά, με, είτε βάζοντα ενεργητικά μέτρα. Ε, προφανώς πρέπει να διατηρήσουμε την αισθητική του περιβάλλοντος, να προσέξουμε ώστε να μην την αλλοιώσουμε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε είμαι παθητικά επεμεργητικά μέτρα, δηλαδή είτε να μην αφήσουμε το βράχο να φύγει, είτε με το να βάλουμε μέτρα ανάντια τη όποια μας δραστηριότητα, ε, ώστε αφ... ο... αν πέσει ο βράχος τελικά να μην καταλήξει στο σημείο διακινδύνευσης ε, που απειλείται μια ανθρώπινη ζωή, μια περιουσία. Ε, αυτό μπορεί να γίνει. Ε, ακόμα και εκ